Jimmy γράφτηκε τέλη του 2001. Μας είχε γίνει ανάθεση πλέον από το ΡΙΚ να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο και ήμασταν, θυμάμαι, όταν είχε γίνει η ανάθεση στη Μαγιόρκα. Μας είχε στείλει η Ρούλα Κορομιλά, είχε το πρωινό τότε στον Αλφα. Κάναμε γυρίσματα λοιπόν στη Μαγιόρκα. Θυμάμαι τις διαδρομές, είναι και βραχώδης η Μαγιόρκα, είχε στροφές και τα λοιπά. Ο Γιώργος έγραφε το τραγούδι. Θυμάμαι και στο αεροπλάνο μέσα που έγραφε τους στίχους και τα λοιπά. Έμενε σπίτι μου τότε ο Γιώργος, είχε χωρίσει μόλις την Ευρυδίκη, τον φιλοξενούσα μέχρι να βρει σπίτι. Είχε κάνει τα τραγούδια. Το δεύτερο υποψήφιο ήταν το Μάτια μου. Εγώ και ο Γιώργος θέλαμε περισσότερο το Μάτια μου. Τα παιδιά στην εταιρεία διαλέξαν τον Κίμη. Όχι ότι δεν το θέλαμε κι εμείς, ο Γιώργος δηλαδή. Έκανε μεγάλη επιτυχία, πήγε πάρα πολύ καλά στην Eurovision, έκτη θέση. Θα εμφανιζόμασταν οι Μίγινοι στο stage. Εγώ ευθύνομαι που δεν έγινε αυτό. Ο Γιώργος με μέμφεται ακόμα γι' αυτό. Θεωρεί ότι αν το κάναμε θα πηγαίναμε ακόμη καλύτερα. Το θεώρησα λίγο kitsch. Το «Και αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας» είναι ένα τραγούδι του 1989. Πεζόταν πολύ στην Κύπρο. Το 2008 δίνω στον συνεργάτη μου, τον Λεωνίδα, τον Τζίτζο, το τραγούδι και του λέω: «Θέλω να το κάνεις εν ορχήστρωση, θέλω να το πω αυτό το τραγούδι, το πίστευα πολύ». Τυχαία λοιπόν βρίσκομαι με την Κωνσταντίνα στην Κύπρο. Της λέω: «Κωνσταντίνα μου, θα κάνω αυτό το τραγούδι. Θες να το πούμε μαζί, να το δοκιμάσουμε?» Μου λέει η Κωνσταντίνα αμέσως ναι. Έρχεται λοιπόν στο στούντιο Κωνσταντίνα, κάνει σε 5 λεπτά, το λέει. Δηλαδή νεράκι, μας βγήκε πραγματικά μαγικό, το βγάλαμε, είναι μία από τις πιο μεγάλες μου επιτυχίες. Μόλις χωρίσα, θα πω για να τα σπάσω, μόλις χωρίσα. Είναι πολύ κόντρα και θεωρήθηκε και πάρα πολύ κόντρα, γιατί είναι ένα τραγούδι που μόλις είδα το στίχο, εγώ πήγα αμέσως στο να το κάνω κόντρα. Ο Νικόλας ο Νικολάου που το είχε γράψει, θεωρούσε ότι είχε στο μυαλό του θα ήταν μια δακρύβρεχτη μπαλάντα κτλ. Του βάζω το τραγούδι και ο Νικόλας είχε πάθει εγκεφαλικό. Του λέω: «Αυτό θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία». Το πίστευε και ο παραγωγός μου, ο Σωκράτης ο Σουμέλας τότε. Και μέχρι σήμερα, όταν το λέω, νομίζω ξεσηκώνεται ο κόσμος. Έχει αυτό το μαγικό. Είναι ένα χορευτικό, διασκεδαστικό τραγούδι που εκφράζει και πολύ κόσμο. Μου το στέλνει ο Νικόλας, πάλι ο Νικόλας ο Νικολάου, το είδα, το επεξεργάστηκα στο πιάνο, ήθελα μια πολύ ωραία παραγωγή, το είχα κάνει, το είχα δουλέψει, αλλά έκατσε εκεί το τραγούδι 5-6 μήνες. Και με παίρνει ο Νικόλας μια μέρα και μου λέει: «Καλά, τόσο πολύ δεν σου άρεσε ο στίχος, με γράφεις?» Εγώ το θεωρώ σου ξέ. Και του στέλνω αμέσως σε email το τραγούδι και μου λέει: «Δεν σε πιστεύω. Θα κάνουμε μεγάλη επιτυχία». Και όντως κάναμε μεγάλη επιτυχία. Και βάζω ένα βάριο στο αυτοκίνητο τέρμα. Ήμουν στην Κύπρο, συμμετείχα ως κριτής σε ένα talent show. Επέστρεφα λοιπόν μετά το γύρισμα από τη Λευκοσία στη Λεμεσό και άκουγα τραγούδια του Πάριου και ξαφνικά κλείνω το ραδιόφωνο και λέω: «Και εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί η Maroon 5 με τη Χριστίνα Αγγιλέρα να έχουν moves like Jagger? Ποιος είναι ο Jagger που θα έχει τραγούδι, που θα έχει αναφορά σε τραγούδι? Θα βάλω εγώ το δικό μου superstar, τον Μπάριο». Και μου βγαίνει αμέσως, παίρνω τον Γιάννη, του λέω: «Πατέρα», έτσι τον αποκαλώ, «θέλω να ακούσεις κάτι». Πήγα στο σπίτι του και το ακούει ο Γιάννης, γελάει, μου λέει: «Και τι θες από μένα?» «Έλα», του λέω, «είσαι σπουδαίος δημιουργός». Μου λέει: «Θα το κάνω». Περάσαν 3 μήνες, δεν τον ενόχλησα. Ήταν Απρίλιος του 2016 και χτυπάει το τηλέφωνό μου και μου λέει με αυτή τη βαθιά σεντόρια φωνή που έχει ο Γιάννης: «Έλα, είμαι στο Οντεόν, έλα τώρα να το γράψουμε». Άκου φίλε μου τώρα και μένα, τραγουδάω για σένα. Το πότε βρέθηκα από το σπίτι μου, στα Ηλίσια, στο Οντεόν, στη Μεσογείο, και μπήκαμε μέσα να κάνουμε το τραγούδι, ο Γιάννης το είπε μέσα σε 5 λεπτά, δεν ήθελε και παραπάνω και μπορεί και λιγότερο να σας πω την αλήθεια. Θέλω να καλέσω την αστυνομία για να καταγγείλω μια παρανομία. Η αστυνομία ήταν το τελευταίο τραγούδι που μπήκε στο δίσκο «Ο Γύρος του Κόσμου» το 2005. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη ο Σωκράτης, ο Σουμέλας, ο παραγωγός μου, και τον παίρνω και του λέω: «Έχω ένα 11ο τραγούδι, μπορώ να το βάλουμε?» Μου λέει: «Πάλι βρήκες τραγούδια, δεν υποφέρεσαι?» Του λέω: «Μα κοίτα», λέει, «αυτό. Και η Σιρήνα τώρα κλαίει μαζί μου». Και θυμάμαι που η Ναταλία Γερμανού, που είναι φίλη με τον Σωκράτη, έλεγε στον τέτοιο: «Μα πού το σκέφτηκε η Σιρήνα να κλαίει? Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε οι δυο?»
Αυτό που θυμάμαι από το μωρό μου ήταν το βίντεο κλιπ στο Σύριο, στην Εθνική Οδό, που πήγαμε εκεί με ο Κώστας ο Καπετανίδης μας πήγε εκεί και τότε για να πετάμε, είχε αυτή τη σκηνή να πετάμε, κρεμόμασταν από τα μπαλκόνια του Σύριου και από κάτω ήταν η Εθνική Οδός. Τι έχουμε κάνει, ήταν απίστευτο, βγήκε συγκλονιστικό το βίντεο κλιπ. Σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω, μωρό μου.